στις κάλπες σήμερα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για ανάδειξη Προέδρου και Μελών Κεντρικής Επιτροπής. Αυξημένη συμμετοχή και πολλές εγγραφές νέων μελών στην Κέρκυρα. Ολοκληρώθηκε η διήμερη διαζώση συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων στην Κέρκυρα. Τα σημαντικότερα θέματα της ημερησίας διάταξης και οι επερωτήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Νέες εικόνες από το Αχίλιο προκαλούν ερωτηματικά σε σχέση με τις εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του μουσείου. Θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με επερώτηση της ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Περισσότερα από 7 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα με διαφυγόντες δασμούς και φόρους που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, επιμελώς κρυμμένα σε ψυγείο φορτηγού που μετέφερε ψάρια. Συνελήφθη ο 46χρονος αλλοδαπός οδηγός του φορτηγού στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ξεκινάμε μόλις τώρα και θα είμαστε μαζί για μία ώρα καταγράφοντας τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Μια ειδησιογραφία στο πολιτικό ρεπορτάζ, ο οποίος έχει σήμερα την διαδικασία για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης για την εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Επλέον, στο πολιτικό ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας γίνεται ανάλυση και συζήτηση για το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Στα πλαίσια μιας γεωπολιτικής αναταραχής που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και η οποία μας αφορά ουσιαστικά με τον ισχυρό παράγοντα της ΗΠΑ να έχει έναν κυρίαρχο ρόλο. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τα του ΣΥΡΙΖΑ. Έως πριν από λίγο τα στοιχεία τα οποία έδινε ο Αθηναϊκός Τύπος έδειχναν ότι στην διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετείχαν μέχρι τώρα 100.000 μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Μεγάλες ουρές παρατηρήθηκαν σε εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ από φίλους του κόμματος που προσέρχονταν από το πρωί στις κάλπες ώστε να ψηφίσουν για πρόεδρο του κόμματος και για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν ήδη ψηφίσει 40.000 πολίτες. Μαζική προσέλευση παρατηρήθηκε τόσο στην περιφέρεια όσο και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι ο τελικός αριθμός στις κάλπες θα είναι με βεβαιότητα επταψήφιος, θα υπερβαίνει δηλαδή τα 100.000 μέλη. Κυριακή της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εκλογική διαδικασία και έδωσε ξεκάθαρα το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Όπως υπογράμμισε, οι σημερινές εκλογές δεν αφορούν μόνο στο εσωτερικό του κόμματος αλλά και το μέλλον της χώρας. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μια σημαντική, μια σπουδαία ημέρα για τη δημοκρατική παράταξη του τόπου μας. Θα έλεγα ότι είναι η Κυριακή της Δημοκρατίας. Μια γιορτή συμμετοχής που μπορεί να εμπεδώσει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής, σημείωσε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε. Σε πάνω από 1.000 σημεία σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο έως τη Γάβδο και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο, παντού τμήματα εκλογικά έχουν στηθεί για μια πρωτόγνωρη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο η εκλογή του Προέδρου, αλλά τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλουμε αυτή η διαδικασία να μην αφορά μονάχα τα εσωτερικά μας, που για μας όντως είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία και θα μας ενδυναμώσει πολύ, αλλά να αφορά στο μέλλον αυτού του τόπου. Σήμερα καλούμε τους πολίτες να πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους, ώστε αύριο να πάρουν τις τύχες της χώρας στα δικά τους χέρια, υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις 8 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ευελπιστεί ότι η εσωκομματική διαδικασία θα αποτελέσει ένα πολιτικό γεγονός το οποίο θα δρομολογήσει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Η διαδικασία διεξήχθη με την υποστήριξη εταιρείας πληροφορικής σε περίπου 1.000 εκλογικά τμήματα στην επικράτεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε έως αυτή την ώρα. Η Δώρα Σπρέα είναι μαζί μου, είναι τηλεφωνικά και είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας δώσει τα στοιχεία. Καλησπέρα, Δώρα. Και λόγω της παράτασης δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Δώσε μας όμως ό,τι στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας εκεί στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα, Σπύρο. Λοιπόν, καλησπέρα. Πράγματι, η μεγάλη προσέλευση στις κάλπες εκλογής Προέδρου και Μελών Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος οδήγησε σε παράταση της εκλογικής διαδικασίας πανελλαδικά κατά μία ώρα. Στην Κέρκυρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται να υπερδιπλασιάζει τα μέλη του, καθώς εκτός από τα περίπου 680 παλιά μέλη, προσήλθαν σήμερα και ενεγράφησαν τουλάχιστον 700 νέα μέλη με στοιχεία μέχρι τις 8 και 20, μετά από λίγη ώρα δηλαδή. Το βράδυ, απόψε. Ακριβώς. Ναι. Θυμίσουμε ότι στήθηκαν κάλπες σε συνολικά 6 εκλογικά κέντρα, 5 για το νησί της Κέρκυρας και 1 για τους Παξούς. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά.
Στο εκλογικό κέντρο της πόλης, στην Ομαρχία, μέχρι τις 8 και 20 είχαν ψηφίσει πάνω από 360 νέα μέλη, ενώ τα παλιά είναι 216. Στο εκλογικό κέντρο της Σαχαράβης τα παλιά μέλη είναι περίπου 90 και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα είχαν εγγραφεί ακόμη 130 νέα μέλη. Μάλιστα. Και επίσης στο εκλογικό κέντρο της Λευκύμης τα εγγεγραμμένα μέλη ήταν 80 και μέχρι πριν από λίγη ώρα είχαν ψηφίσει επιπλέον 109 νέα Ωραία. Μέλη. Πανελλαδικά έχουμε κάποια εικόνα, δηλαδή με νεότερα στοιχεία στη ροή έτσι όπως τη βλέπεις? Φαίνεται δεν είναι ακριβή στοιχεία, θα τα έχουμε φαντάζομαι τις επόμενες ώρες όταν θα έχουν κρίσει οι κάλπες και όταν θα αρχίσουν να μετριώνουν τα αποτελέσματα. Αλλά τι δίνουν τα αθηναϊκά μέσα? Φαίνεται να ξεπερνούν τα 100.000 μέλη και Μάλιστα. φαίνεται συνολικά να υπερδιπλασιάζεται ο αριθμός, να διπλασιάζεται πιο σωστά ο αριθμός των νέων μελών. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δώρα. Ήτανε πλήρες το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα για αυτό το οποίο θα συζητάμε τις επόμενες μέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπεται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα έχει κορυφαίες συναντήσεις, θα μιλήσει και στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Μαζί του είναι και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Είναι μεγάλη σημασία σε αυτό το ταξίδι, διότι αφενός μεν η Τουρκία λέει ότι μπορεί και να ασκήσει βέτο για την ένταξη των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ. Αφετέρου δε ζητάει εξυγχρονισμό των πολεμικών αεροσκαφών τύπου F-16, ενώ η επιθετική ρητορική της προς την Ελλάδα βαίνει ασταμάτητη. Όλα αυτά είναι σύνθετα στοιχεία γεωπολιτικών καταστάσεων και ανακατατάξεων που έχουν ενδιαφέρον η ματιά και κυρίως η στάση του αμερικανικού παράγοντα. Έχουμε ταυτόχρονα να φουντώνουν στο πολιτικό ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Τύπου τα σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε να δούμε περισσότερα. Τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, αύριο Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη τύπου. Στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με συνομιλητή του δημοσιογράφο David Ignatius στο Πανεπιστήμιο Georgetown University. Ενώ στις 10.30 ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Ενώ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθίσει σε δεξίωση που παρατίθεται προς τιμήν του στο Λευκό Οίκο από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρόγραμμα της 3ης 17 Μαΐου περιλαμβάνει επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελόζη. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στην Κοινή Σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη συνέχεια, θα συναντηθεί με την Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Καμάλα Χάρης. Ενώ στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, θα παρακαθίσει σε δεξίωση που παραθέτει προς τιμή του η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στις 2 και 10 ώρα Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθίσει σε δείπνο με εκπροσώπους Έλληνο-Αμερικανικών οργανώσεων. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου, μήνας εξελίξεων θα είναι ο Μάιος, καθώς στις 30 και 31 είναι προγραμματισμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί το ενεργειακό. Η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει διαδοχικές κρίσεις, καθώς οι τιμές τραβάνε την ανηφόρα. Οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει ένα ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό. Επομένως, είναι δύσκολο να χαραχθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, ενώ την ίδια στιγμή εντείνεται το pressing από την αντιπολίτευση, καθώς ουσιαστικά η χώρα βρίσκεται ατύπως σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός μιλά διαρκώς για κάλπες στο τέλος της τετραετίας, ενώ επικεντρώνεται σε δύο στόχους στην οικονομία: την έξοδο το καλοκαίρι από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και την απόκτηση το 2023 επενδυτικής βαθμίδας. Ωστόσο, δεν αποτελεί μυστικό πως υπάρχουν εισηγήσεις για κάλπες στο φθινόπωρο. Οπότε και η αναμενόμενη καλή πορεία του τουρισμού θα έχει δώσει μια ανάσα στους πολίτες. Το θέμα των εκλογών αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου στο τέλος Αυγούστου, καθώς μένει να φανεί και το πώς θα εξελιχθεί το ενεργειακό ράλι που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχουν ήδη ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων σε δόσεις. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο θα μπει πλαφόν στη χονδρική τιμή, ωστόσο αναμένονται και οι ευρωπαϊκές κινήσεις. Το πρόβλημα είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει έτοιμη να πάρει γενναίες αποφάσεις, γεγονός που απασχολεί την Αθήνα, η οποία καλείται να πετύχει μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα στήριξης και στην πολυπόθητη δημοσιονομική ισορροπία. Κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παργινό. Είναι μαζί μας και απόψε. Με τον Γιάννη να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά σε αυτά τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, της πολιτικής ειδησιογραφίας, τα οποία, Γιάννη,
σήμερα εστιάζουν σε αυτή την κορυφαία διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, αφενός μεν, αφετέρου δε σε αυτό το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη και των βασικών συνεργατών του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λένε όμως συνάδελφοι σήμερα στον Αθηναϊκό Τύπο ότι καθόλου απίθανο να έχουμε ακόμη και πρόωρες εκλογές. Ποια είναι η εικόνα που εσύ έχεις σχηματίσει από όλα αυτά? Σπύρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Τα πάντα είναι ρευστά. Και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Ρευστά στην οικονομία, στην κοινωνία, άρα και στο πολιτικό σκηνικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια δύσκολη πολιτική, οικονομική και γεωπολιτική συγκυρία. Θα επαναλάβει την άποψη, τη θέση αν θέλεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι η Ελλάδα είναι σταθερός, εταίρος και σύμμαχος. Ταυτόχρονα η Τουρκία παίζει όμως με δύο πλευρές, και με την Ανατολή και με τη Δύση. Η Τουρκία, γιατί η Τουρκία μας ενδιαφέρει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και των συνεχών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, θα θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων τη συνεργασία τριών συνενός, δηλαδή της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, και φυσικά το ενεργειακό θέμα, γιατί θα ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να πετύχει το στόχο, τον εθνικό θα έλεγα εγώ, να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος με τη μεταφορά υδρογοναθράκων από τη Μέση Ανατολή. Εδώ όμως μπαίνει και η Τουρκία. Καθώς η Τουρκία με το ανατολίτικο παζάρι, το οποίο άριστα παίζει, έχει κατορθώσει να επαναφέρει τη συζήτηση για τον Eastman, τον αγωγό που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κρίνει μη οικονομικά βιώσιμο, να τον επαναφέρουν στο τραπέζι, αλλά και με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα τεθεί στο τραπέζι είναι η πώληση των F-16 των αεροσκαφών που ζήτησε η Τουρκία, και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δώσει ήδη εντολή να συζητείται το θέμα για να αρχίσει τη διαδικασία της πώλησης. Τώρα έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και κάνει ρελάνς. Λέει, αν δώσεις τα F-16 στην Τουρκία, εμείς ζητάμε τα F-35, τα οποία έπρεπε να είχαν δοθεί στην Τουρκία, αλλά δεν εδόθηκαν επειδή... Είναι γνωστή η ιστορία και σήμερα είχαμε και παρεμβάσεις για ουσιαστών Αμερικανών, οι οποίοι είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο υποστήριξης με εξοπλισμό της Τουρκίας. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που το ελληνικό αλλά και το εβραϊκό λόμπι διαχειρίζεται όλη αυτή την ιστορία. Θα το δεν δούμε είναι να εξελίσσεται. Το ελληνικό και το εβραϊκό λόμπι, Γιάννη... είναι και φιλοελληνικά λόμπι, τα οποία τάσσονται με το πλευρό της Ελλάδας και κατά της Τουρκίας, όπως οι Αρμένιδες των Πολιτειών. Αλλά το ελληνικό λόμπι και το εβραϊκό λόμπι φαίνεται ότι είναι τα ισχυρότερα όλων. Γιάννη, να σε ρωτήσω. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ένας αριθμός 100.000 συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία είναι καλό νούμερο με βάση τα στοιχεία τα οποία δίνουν από τη ροή τους στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης? Σήμερα το πρωί ήταν να ξεπεράσουμε τις 60-70.000, άντε να πάμε σε 100. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 130.000 που ήδη τις έχουν ξεπεράσει. Ο κύριος Τσίπρας κατεβαίνει σε αυτό το παιχνίδι με το σύνθημα «Πάρτε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας». Πραγματικά κάτι τέτοιο θα ήταν ιδανικό για την παράταξη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς θα προσέδει δύναμη πολιτική στον Έλληνα πολίτη που πρόσκειται στο συγκεκριμένο κομματικό οργανισμό. Ναι. Αν συνέβαινε κάτι ανάλογο και στα άλλα κόμματα, θα ήταν μια σωστή κομματική δημοκρατική λειτουργία της αντιπροσωπευτικής μας δημοκρατίας. Με συγχωρείς πολύ, στο κοινάλ ψηφίσανε στην διαδικασία, Γιάννη μου, στην ίδια διαδικασία, Γιάννη, στην ίδια διαδικασία στο κοινάλ ψηφίσανε πάνω από 200.000. Και προχθές στην εκλογή των οργάνων συμμετείχανε και ψηφίσανε 170.000. Εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν δίνω τόσο πολιτική σημασία στους αριθμούς, αλλά στην όλη διαδικασία. Ας μην ξεχάσουμε... Μα συγγνώμη, το να βάζεις το όριο στην ηλικία των 15 ετών, Γιάννη, είχε αποσπάσει 1.000.000. Αλλά ποια ήταν τα αποτελέσματα, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε? Κατά τη γνώμη μου, όλη αυτή η ιστορία είναι απολύτικη. Ποια είναι απολύτικη? Λέω ότι αυτή η ιστορία των αριθμών
είναι απολύτικη. Ακριβώς, διότι ακριβώς, όλο αυτό το πράγμα είναι ένας χυλός χωρίς ουσιαστικά χαρακτηριστικά. Οι διαδικασίες πρέπει να προσέρχονται, να ενεργοποιούνται και να ψηφίζουν εκείνοι οι οποίοι είναι κομματικά έτσι, και γραμμένοι και ταγμένοι. Καλό βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα την εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο. Η Δώρα Σπρέα με την κάμερα του ΣΤΑΡΤ ήταν σήμερα στα βασικά εκλογικά κέντρα αυτού του νησιού. Κατέγραψε τον παλμό αυτής της κορυφαίας, γιατί πάντα είναι κορυφαία. Μια μαζική διαδικασία ενός κόμματος είναι κορυφαία πολιτική πράξη. Πάμε να το δούμε. Για πρόεδρο του κόμματος και για μέλη στην Κεντρική Επιτροπή ψήφισαν σήμερα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε όλη τη χώρα με online καταγραφή των ψηφισάντων, η οποία διασφάλιζε το αδιάβλητο της διαδικασίας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μέχρι τις 2 το μεσημέρι περισσότερα από 200 νέα μέλη είχαν εγγραφεί μόνο στο εκλογικό κέντρο της πόλης. Για πρόεδρο του κόμματος, με μόνο υποψήφιο τον Αλέξη Τσίπρα, ψήφισαν τόσο τα παλιά μέλη όσο και εκείνα που ενεγράφησαν μέχρι και σήμερα. Ενώ δυνατότητα συμμετοχή στην κάλπη της Κεντρικής Επιτροπής είχαν μόνο τα μέλη που ενεγράφησαν στο κόμμα μέχρι τις 21 Μαρτίου του 2022. Στην οργάνωση και στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας αναφέρθηκαν οι υπεύθυνοι του εκλογικού κέντρου της πόλης, Τζένι Τσέλιου, και η πρόεδρος του ενός από τα 4 εκλογικά τμήματα της πόλης, Νικολέτα Πανδύ. Αυτό που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους είναι ότι έχουν έρθει πάρα πολλά καινούργια μέλη. Οι άνθρωποι που τους γνωρίζαμε και άνθρωποι που δεν τους γνωρίζαμε, που ήταν στον χώρο και είχαν αποστασιοποιηθεί, και άλλοι που μας προσεγγίζουν τώρα για πρώτη φορά. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τη δύναμή μας. Η μεγάλη προσέλευση νέων μελών μας έχει κάνει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, διότι βλέπουμε έναν ενθουσιασμό και μία απογοήτευση για τη σημερινή κατάσταση και μία αγανάκτηση επιπλέον για τη σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζει οι πολίτες, με όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που συμβαίνουν από πλευράς της τωρινής κυβέρνησης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δώσουμε σήμερα ένα μήνυμα νίκης, ένα μήνυμα ανατροπής αυτής της δεξιάς νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης και επιτέλους να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην κυβέρνηση για να δώσει το ένασμα για μια κοινωνική δικαιοσύνη και για όλους να υπάρχει ένα άλλο πιο αισιόδοξο μέλλον. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν επίσης εκ των υποψηφίων μελών της Κεντρικής Επιτροπής η Μαρία Γονίδη, ο Σπύρος Πανκράτης και η Πινελόπη Ταρασίδου, καθώς και το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγγελική Άνθη. Σήμερα πιστεύουμε ότι θα δώσουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση η οποία έχει διαλύσει το σύμπαν, σε μια κυβέρνηση που έχει διαλύσει τα εργασιακά και τη δουλειά την έχει κάνει δουλεία, σε μια κυβέρνηση που έχει διαλύσει το σύστημα υγείας και πάει να το κάνει ιδιωτικό, σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα πανεπιστήμια βάζοντας μέσα αστυνομία για να τα κάνει καλύτερα και να ανεβάσει το επίπεδό τους. Σε μια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, η οποία δεν μας αξίζει να είναι πια. Και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι όσοι ψηφίσουν θα δώσουν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι ήρθε η ώρα της αλλαγής. Ο προοδευτικός κόσμος της Ελλάδας, ο προοδευτικός κόσμος της Κέρκυρας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για να υλοποιήσουμε την μεγάλη κοινωνική διεύρυνση που έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να οδηγηθούμε στη μεγάλη πολιτική ανατροπή που έχει ανάγκη η χώρα. Οι συνθήκες στο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας είναι άσχημες. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη οδηγεί σε ακραία φτωχοποίηση την ελληνική κοινωνία και έτσι γίνεται αντιληπτό από την καθημερινότητα της μέσης οικογένειας, του μέσου πολίτη, αλλά και από την γενικότερη πολιτική συγκυρία που επικράτει, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε μεγάλες αλλαγές στη χώρα. Η μέρα γιορτή σήμερα για το χώρο μας, για την κοινωνία της Κέρκυρας και για όλη την κοινωνία στην Ελλάδα. Όντως η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και στο νησί μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Νέοι άνθρωποι, νέοι στο χώρο, έρχονται να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Έχει την αξία του φυσικά η συμμετοχή του κόσμου. Θα είναι σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες, θα είναι σημαντικό για τον ίδιο τον πρόεδρο και για το χώρο μας να δοθεί μια ευρεία εντολή αλλαγής του πολιτικού κλίματος. Αυτό περιμένει η κοινωνία από εμάς και αυτό θα πράξουμε με τη σημερινή εντολή τους. Το μήνυμα είναι αισιόδοξο. Η μεγάλη προσέλευση νέων μελών είναι σημαντική. Αναμενόμενη, εγώ επειδή είμαι φύσης αισιόδοξη, θέλω ακόμα περισσότερους, ώστε το μήνυμα να φτάσει δυνατό. Ένα ηχηρό μήνυμα. Δεν πάει άλλο.
Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι απόψε το βράδυ στο στούντιο θα είναι ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Μωραΐτης. Πιστεύω ότι μετά τις 10 θα έχουμε και μια εικόνα περίπου των συμμετοχόντων της διαδικασίας και κυρίως με ένα από τα ιστορικά στελέχη του χώρου της Ανατολικής Αριστεράς, γιατί αυτό είναι ο κύριος Μωραΐτης, να μιλήσουμε για την προοπτική αυτών των κινήσεων σε σχέση με την αναμόρφωση ενός πολιτικού χάρτη που η αλήθεια είναι πως εξελίσσεται. Είναι εν δυνάμει. Τώρα, πάμε να δούμε μια πληροφορία την οποία δίνουν οι μυστικές υπηρεσίες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Μεγάλης Βρετανίας. Λένε λοιπόν οι καλά ενημερωμένες και οι έχοντες δυνατότητα παρακολούθησης μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, ότι οι Ρώσοι μέσα σε 2,5 μήνες έχουν χάσει το 1 τρίτο της στρατιωτικής τους δύναμης που είχε περικυκλώσει την Ουκρανία πριν κάνουν την επίθεση. Μιλάμε για φοβερές και συγκλονιστικές απώλειες και σε έμψυχο δυναμικό και σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η Ρωσία είναι πιθανό να έχει χάσει το 1 τρίτο των χερσαίων στρατευμάτων από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Στην τελευταία του ενημέρωση, το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι από την επίθεση της Ρωσίας στο Ντονμπάς, την ανατολική βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας, έχει χάσει τη δυναμική της και έχει μείνει σημαντικά πίσω από το χρονοδιάγραμμα. Το Βρετανικό Υπουργείο πρόσθεσε ότι στην πραγματικότητα τον τελευταίο μήνα η Ρωσία απέτυχε στο να αποκτήσει σημαντικά εδαφικά κέρδη. Οι ρωσικές δυνάμεις περιορίζονται όλο και περισσότερο από τις υποβαθμισμένες δυνατότητες ενεργοποίησης, το συνεχιζόμενο χαμηλό ηθικό και τη μειωμένη αποτελεσματικότητα μάχης. Αναφέρεται στην ανακοίνωση και υπερτονίζεται ότι η Ρωσία είναι απίθανο να επιταχύνει δραματικά το ρυθμό προέλασής της κατά τις επόμενες 30 ημέρες. Χθες Σάββατο, η Ουκρανία και μια αμερικανική δεξαμενή σκέψη υποστήριξαν ότι η Ρωσία έχασε τη μάχη για τη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο, βασικό στόχο για τον Πούτιν. Την Παρασκευή, οι Ουκρανικές δυνάμεις απέτρεψαν απόπειρα των ρωσικών δυνάμεων να διασχίσουν ποταμό στο Ντονμπάς, μια ανατολική περιοχή της Ουκρανίας, στην οποία περιλαμβάνονται οι περιφέρειες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου. Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου, για χρόνια ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρούσε την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς ως υπαρξιακή απειλή που θα άφηνε τη Ρωσία εγκλωβισμένη με δυτικούς πυράβλους στο κατόφλι της. Τώρα όμως η εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία φαίνεται να ζωντανεύει τον εφιάλτη του Ρώσου ηγέτη, με το ΝΑΤΟ να βρίσκεται στα πρόθυρα της έναρξης της μεγαλύτερης επεκτασής του εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των New York Times, αφού πέρασαν στη μεταπολεμική εποχή έξω από την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία και κηρύττοντας και ουδετερότητα, η Σουηδία και η Φινλανδία βρίσκονται ένα βήμα πριν από την είσοδο στη στρατιωτική συμμαχία που σφυριλατήθηκε στον ψυχρό πόλεμο. Ήδη αξιωματούχοι από τις δύο χώρες συναντήθηκαν με τους ομολόγους τους στο ΝΑΤΟ το Σάββατο. Η Ρωσία ξέσπασε αμέσως, σταματώντας τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Φινλανδία και υποσχόμενη μια απροσδιόριστη στρατιωτικο-τεχνική απάντηση, αφού προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή θα αποτελούσε σαφή απειλή για τη δική της εθνική ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχει σημασία η κορυφαία διαδικασία που είναι η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Χθες και σήμερα συνεδρίαση με ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη και με έντονη αντιπαράθεση και με ερωτήματα παρατάξεων της αντιπολίτευσης προς την Περιφερειακή Αρχή. Για την χθεσινή διαδικασία μιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο του σώματος, τον κύριο Νίκο Μουσακίτη. Έπειτα από καιρό συνεδρίασε και πάλι διαζώσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων στην Κέρκυρα το Σάββατο και την Κυριακή, με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη και σημαντικές επερωτήσεις των επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Μεταξύ άλλων, ξεχώρισαν οι επερωτήσεις του επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ Θόδωρου Γαλιατσάτου για τις εργασίες του Αχίλιο και για τη λειτουργία της διεύθυνσης μεταφορών και του επικεφαλής της Ιωνίου Συμμαχίας Σπύρου Σπύρου για την παράκαμψη Σκρυπερού, ενώ το Σώμα απασχόλησε και το θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την επένδυση στο Καστέλο. Εκ των σημαντικότερων επερωτήσεων είναι αυτή η οποία έθεσε η ΑΝΑΣΑ για το Αχίλιο, για τις εργασίες οι οποίες εκτελούνται εκεί και τα βαρέα μηχανήματα που φαίνονται σε φωτογραφικό υλικό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας να βρίσκονται μέσα στο Αχίλιο. Την επερώτηση αυτή απάντησε ο κ. Ορφανοδάκης, ο οποίος διαβεβαίωσε το Σώμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και την ΑΝΑΣΑ ότι οι εργασίες οι οποίες εκτελούνται εκεί επιβλέπονται από μηχανικούς, επιβλέπονται από την ίδια την αρχαιολογία και ότι είναι κακό να γίνεται πολιτική από τον κ. Γαλιατσάτο και να διαστρεβλώνει την πορεία ενός τόσο σημαντικού έργου για την Κέρκυρα.
Σημαντική επερώτηση ήταν και αυτή που αφορούσε το τμήμα μεταφορών και συγκοινωνιών της Κέρκυρας και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται λόγω και της υποστελέχωσης. Την επερώτηση αυτή απάντησε ο κύριος Ρομπάς, ο οποίος αναφέρθηκε ότι το πρόβλημα αυτό το κληρονομήσαμε. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται από παλιά, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε τώρα. Ότι η σύνθεση του τμήματος συγκοινωνιών και μεταφορών δεν έχει αλλάξει και γίνονται προσπάθειες με την προσθήκη επιπλέον τριών ατόμων, ένας εκ των οποίων είναι μηχανολόγος, για την βελτίωση των συνθήκων. Οι συνθήκες βελτιώνονται και θα βελτιωθούν και άλλο στο συγκεκριμένο αυτό τμήμα. Η παράκαμψη του Σκρυπερού από τον κύριο Σπύρο και την Ιόνιο Συμμαχία. Ένα σημαντικό έργο, το οποίο είναι ένα κομμάτι και τμήμα του άξονα Βορρά-Νότου. Η φάση της υλοποίησης του έργου αυτού είναι στην μελέτη, στην δημοπράτηση της μελέτης επικαιροποίησης της αρχικής μελέτης, η οποία είχε γίνει και είχε προσεγγίσει το θέμα, ότι πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί και το έργο αυτό θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2023-2027 μετά από δήλωση του αρμόδια αντιπεριφερειάρχη του κ. Φανουδάκη. Ο μπάλος στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 2021 ήταν μια επερώτηση η οποία έφερε η Λαϊκή Συσπήρωση και η κυρία Μπαλού για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις υποδομές στην Κέρκυρα αλλά και τις αποζημιώσεις των επιχειρηματιών που περιμένουν ακόμη να πάρουν το 20%. Την επερώτηση αυτή απάντησε ο κύριος Ζορμπάς ότι η διαδικασία αυτή έχει εξελιχθεί, έχει γίνει η οριοθέτηση, έχει εκδοθεί το ΦΕΚ. Πολύ σύντομα θα πάρουν το 20%. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, προχωράνε οι μελέτες, η ορίμανση των μελετών και αυτή τη στιγμή οι τρεις μελέτες οι οποίες αφορούν την αποκατάσταση βρίσκονται στο ελεκτικό συνέδριο. Παράλληλα, ενημερώθηκε το Σώμα για την έγκριση των 18,5 επιπλέον εκατομμυρίων για την αποκατάσταση των καταστροφών από τον κύριο Σκρέκα και το Υπουργείο Ανάπτυξης, 8,5 εκατομμύρια για το έτος 2021 και 10 εκατομμύρια για το έτος 2022. Σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη ήταν η τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού. Επίσης, ένα σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε ήταν η εισήγηση που έκανε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος και ενέργειας ο κ. Ιωάννου για τη δημιουργία αυτοτελούς υδατικού διαμερίσματος στα Ιόνια νησιά. Αυτή τη στιγμή ανήκουμε στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα και στη Βόρεια Περοπόννησο και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα η πίεση προς την κυβέρνηση έτσι ώστε να μπορεί να σχεδιάζει η περιφέρεια Ιωνίων νήσων για την περιφέρεια Ιωνίων νήσων μετά και από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που είδε η περιοχή μας. Η διατήρηση της έδρας του Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλινίας, ένα θέμα το οποίο έφερε ο κύριος Κούρης που αφορούσε την Κεφαλονιά. Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να επανέλθει η προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή η έδρα της Κέρκυρας και της Λευκάδας και της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς αντίστοιχα. Και κλείνοντας, μια σημαντική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το Καστέλο Μπιμπέλη. Κατά πλειοψηφία η απόφαση αυτή, η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μια σημαντική επένδυση η οποία θα γίνει στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας ΦΕΑΚΟ. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι θα σταθούμε σε αυτό το οποίο επισημαίνει, τονίζει και διεκδικεί να πάρει απάντηση πρωτίστως το Υπουργείο Πολιτισμού, ο κ. Τόδωρος Γαλιατσάτος. Έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας και ένα νέο φωτογραφικό υλικό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η εργολαβία σε αυτό το ιστορικό μνημείο. Επαναλαμβάνω, με το Υπουργείο Πολιτισμού να μην έχει εκδώσει οποιαδήποτε ανακοίνωση για όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην τοπική κοινωνία και το τραγικότερο όλων, άνθρωποι οι οποίοι έχουν θεσμικό και διοικητικό ρόλο στα πράγματα, να είναι επίσης σιωπηλοί παρατηρητές. Πάμε στο ρεπορτάζ με τις επισημάνσεις του πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσου. Με την επερώτησή της η παράταξη της ΑΝΑΣΑ επανέφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων το ζήτημα που αφορά στις εξελισσόμενες εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης στο Μουσείο του Αχιλλείου. Πρόκειται για εργασίες για τις οποίες ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται έχει προκαλέσει αντιδράσεις, τόσο εξαιτίας της περιορισμένης ενημέρωσης εκ μέρους της αρμόδιας εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, όσο και εξαιτίας του φωτογραφικού υλικού που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, από που διαφαίνεται πιθανή βάρβαρη και πάντως υποσυζήτηση παρέμβαση των μηχανημάτων αποκατάστασης της έπαυλης. Στο Start μίλησε ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά, Θόδωρος Γαλιατσάτος. Εμείς συνεχίζουμε μία προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε και τους αρμόδιους. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι το έργο αυτό να προχωρήσει
με ποιοτικές προδιαγραφές, να προστατευτεί πραγματικά το μνημείο, να αναβαθμιστεί και να επισκευαστεί όπως αντιλαμβάνεται ο κάθε Κερκυραίος, Κερκυραία και κάθε Έλληνας πολίτης ότι πρέπει να γίνει σε αυτό το πολιτιστικό μνημείο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα 12 εκατομμύρια της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων να πιάνουν τόπο και είμαστε εντελώς αντίθετοι από την προσπάθεια του οποιοδήποτε, είτε αυτός είναι εργολάβος, είτε είναι οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Σε αυτή λοιπόν την επερώτηση δεν πήραμε στην πραγματικότητα ουσιαστικές απαντήσεις, ούτε μπόρεσε η Περιφερειακή Αρχή να μας εξηγήσει, αν ξέρει ή δεν ήθελε να μας εξηγήσει, εάν η ανάθεση σε ιδιώτες μηχανικούς της επίβλεψης του όλου έργου είναι σύνομη. Εν πάση περιπτώσει, επιφυλασσόμαστε ακόμη. Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στο χώρο για να δούμε από κοντά πώς εξελίσσονται οι εργασίες και ελπίζουμε κάποια στιγμή η ίδια η ΕΤΑΔ, η οποία τυπικά είναι ο ιδιοκτήτης του Αχιλλείου, να δώσει τις απαντήσεις που χρειάζονται. Θυμίζω πάντως για την αξία και τη σημασία αυτής της υπόθεσης ότι η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων, μια εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με διορισμένη διοίκηση από την κυβέρνηση, έβγαλε ανακοίνωση, μίλησε και είπε ότι θα χρησιμοποιηθούν οι κήποι για ξενάγηση, αλλά δεν έχει απαντήσει σε τίποτε όσον αφορά τα ερωτηματικά της χρήσης και της διαχείρισης του ιστορικού μνημείου και των θησαυρών του κατά την εξέλιξη της εργολαβίας. Ένα θέμα τεράστιας σημασίας που δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται κάποιοι τον σεβασμό στην τοπική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Και αυτό είναι δείκτης μιας ανικανότητας διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων. Δεν υπάρχει άλλη έννοια με την οποία μπορείς να προσεγγίσεις αυτό το θέμα, διότι εδώ, από το Βήμα του τηλεοπτικού μας σταθμού, έχουμε κάνει ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή όταν τα θαλάσσια ρεύματα έβγαλαν στον κόλπο της Γαρίτσας την σωρό μιας μεγάλης θαλάσσιας χιαρολώνας τύπου καρέτα-καρέτα. Όπως το προβλέψαμε, δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η σωρός δεν μεταφέρθηκε, δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος να την πάρει. Η αποσύνθεση και λόγω της ψηλής θερμοκρασίας συνεχίζεται. Η δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή είναι ανυπόφορη. Είναι ένα θέαμα φρικτό και ταυτόχρονα αποκαλυπτικό ότι κανείς δεν αισθάνεται αρμόδιος και υπεύθυνος για τη διαχείριση της παραλιακής ζώνης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Δώρας Πρέα. Έχουν περάσει σχεδόν 5-24 ώρα που η θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε νεκρή στον όρμο της Γαρίτσας, όμως οι αρμόδιοι δεν έχουν ακόμη φροντίσει για την απομάκρυνση και για την υγειονομική ταφή της. Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, το άτυχο ζώο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη αποσύνθεση και η δυσοσμία στο σημείο που ξεβράστηκε, μια περιοχή με μεγάλη κίνηση όπου καθημερινά οι ντόπιοι και οι ξένοι επισκέπτες κάνουν τον περίπατό τους, είναι αφόρητη. Η καρέτα-καρέτα χτυπήθηκε πιθανόν από προπέλα ταχυπλώου και ξεβράστηκε στον όρμο της Γαρίτσας ήδη νεκρή. Όπως είχε εξηγήσει μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ ο ιχθυολόγος και τέος διευθυντής αγροτικής οικονομίας Σταμάτης Γκίνης, το λιμεναρχείο καλείται για να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις στο νεκρό ζώο και στη συνέχεια η λιμενική αρχή ενημερώνει τον οικείο δήμο για να κάνει υγειονομική ταφή, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος επιδημιών. Συνήθως έξω στεριά δεν βγαίνει λαβωμένη. Συνήθως πεθαίνει στη θάλασσα και τη ξεβράζει το κύμα. Αυτή είναι αλήθεια, όταν τη βρίσκουμε δηλαδή έξω στην παραλία. Είναι ήδη πεθαμένη, νεκρή ή σε αποσύνθεση. Καταρχάς πρέπει να ενημερώσουμε τις λιμενικές αρχές και το λιμεναρχείο μετράει, παίρνει διάφορες μετρήσεις απαραίτητες και τις στέλνει στην Αθήνα σε ένα σύλλογο παρακολούθησης των χελώνας και νεκρού δελφινιού. Το ίδιο ισχύει για τα δελφίνια. Οι λιμενικές αρχές θα ενημερώσουν, αφού πάρουν τις μετρήσεις απαραίτητες στη νεκρή χελώνα, θα ενημερώσουν τον αντίστοιχο δήμο που βρέθηκε στην παραλία που βρέθηκε νεκρή η χελώνα, να έρθει να κάνει υγειονομική ταφή. Ξέρετε, γίνεται ειδική ταφή. Τελευταία χρόνια, να σας πω ότι εδώ και 6-7 χρόνια προσέζεται μια έξαρση του πληθυσμού της καρέτα-καρέτα και στην Κέρκυρα, στην ανατολική πλευρά της Κέρκυρας, όπου είναι η άμμος, όπου υπάρχει άμμος κτλ. Και δεν σας κρύβω ότι από ενημέρωση που είχα και από την Ιταλία, η πλευρά της Αδριατικής Ιταλίας και αυτή είναι γεμάτη από καρέτα-καρέτα που οι οποίοι πάνε και πιάνουν τις φωλιές τους. Σε πολλά σημεία και εδώ στο νήσο που είμαι εγώ και στον Άγιο Γιώργο Αγυράδων, η καρέτα έχουμε δει να κάνουν αυγά. Κοντά στο σπίτι μου πριν 3 μέρες την είδαμε που άνοιγε λάκκο και πέρσι στο κρύβο ήταν μεγάλη χαρά που βγήκαν μικρά, πολύ μικρά χειρονάκια. Τώρα, η κίνδυνη που διατρέχει
η καρέτα-καρέτα, είναι τα δίχτυα, τα δολώματα, αγκύθια, αλλά συνήθως πέφτουν θύματα ταχύπλων σκαφών, όχι τόσο των ψαραυστικούς λόγους, αυτά περάνε γρήγορα στην εμφάνιση θάλασσας και μια καρέτα, μια χελώνα δεν προλαβαίνει να κρυφτεί, να κάνει βουτιά και να πάει στο βυθό να προστατευτεί. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, σαν χρόνια προστάμενος της Μεσσαλίας, όπως υπάρχει επιδότηση για τους αγρότες σε φυσικές καταστροφές, γαλάζι, θερμοκρασία, πλημμύρα κτλ. Θα πρέπει και η πολιτεία και το Υπουργείο Γεωργίας, ας το πω Υπουργείο Γεωργίας, έτσι έχει μείνει στον κόσμο, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιδοτεί και τους ψαράδες, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει ένας ακίνητος πόλεμος μεταξύ επαγγελματιών αλλιέων και δελφίνια και χελώνας, γιατί οι χελώνες πιάνουν στα δίχτυα, πνίγονται ή τα σκίζουν τα δίχτυα, και τα δίχτυα είναι τα εργαλεία του ψαρά. Θα πρέπει ο ίδιος ο ψαράς να ζήσει. Σκισμένα δίχτυα. Τη χελώνα καρέτα-καρέτα την προστατεύουμε, την αγαπάμε, την θέλουμε. Είναι μέρος της ποικιλότητας της Μεσογείου, όπως είπαμε, του Ιωνίου και της Αδριατικής. Ξέρετε ότι πριν 3-4 χρόνια προσέστηκε ένα τεράστιο κύμα, μια έξαρση πληθυσμού στις Μέδουσες, με αποτέλεσμα στον Κορυφιακό κόλπο και στον Πατραϊκό να μειωθεί και ο τουρισμός. Η τουριστική δραστηριότητα, φοβήθηκαν οι κάτοικοι και οι τουρίστες. Η καρέτα-καρέτα λοιπόν τρώει τις Μέδουσες, αυτή είναι η τροφή της. Και ίσως εκεί οφείλεται, έτσι λέει τα παρεμβήματα της Ιταλίας, η έξαρση του πληθυσμού της, επειδή όντως βρίσκει τροφή. Η παραλιακή ζώνη είναι εγκαταλειμμένη. Δεν υπάρχει κανείς υπεύθυνος και αρμόδιος ή δεν αισθάνεται κανείς υπεύθυνος και αρμόδιος και προφανώς κανείς διεκδικητής του αυτονόητου και των αγκαίου και για λόγους υγιεινής και για λόγους αισθητικής. Τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στην Ιγουμενίτσα σε ένα θέμα το οποίο έχει πάρει πανελλαδική διάσταση, διότι οι ιδιωτικές αρχές εντόπισαν ένα μεγάλο αυτοκίνητο, μια νταλίκα η οποία μετέφερε λαθρέα τσιγάρα στη χώρα μας. Μεγάλη ποσότητα. Πάμε να δούμε περισσότερα. Έναν 46χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν το απόγευμα της Παρασκευής στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας για παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα. Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, διενεργήθηκε έλεγχος από λιμενικούς της ομάδας K9, Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας, με τη συνδρομή της κινητής μονάδας X-Ray εντός του λιμένα εξωτερικού Ιγουμενίτσας, και διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος οδηγός φορτηγού μετέφερε εντός του επικαθήμενου ψυγείου, με προκάλημα εμπόρευμα κατεψυγμένων ψαριών, 7.099.200 λαθρέα τσιγάρα, δηλαδή 354.960 πακέτα, τα οποία δεν έφεραν την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να σημειωθεί ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι των συγκεκριμένων κατασχεστέντων καπνικών προϊόντων ανέρχονται κατόπιν έκθεσης του οικίου Τελωνίου στο ποσό του 1.503.450 ευρώ και 93 λεπτών. Ενώ η κατασχεστήσα ποσότητα λαθρέων τσιγάρων επρόκειτο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να διατεθεί στις παράνομες αγορές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού ωφέλους εγκληματικών δικτύων. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ιγουμενίτσας με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας και τη δίωξη του λαθρεμπορίου. Από την οικία λιμενική αρχή που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν η εν λόγω ποσότητα λαθρέων καπνικών προϊόντων, 240 φελιζόλ με αλλιεύματα, συνολικού μεικτού βάρους 1.440 κιλών, το φορτηγό όχημα, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και ένα τάμπλετ, ενώ ο συλληφθής με την εις βάρος του σχηματιστή αδικογραφία πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών θεσπρωτείας. Η ιστορία των λαθρέων τσιγάρων είχε περάσει σε δεύτερη, θα έλεγε κανείς, κλίμακα ενδιαφέροντος, αλλά παραμένει ως παράνομη δραστηριότητα. Ακμαία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα βασικά δεδομένα. Όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε, τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού και οι διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα, στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα, θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα που συνθέτουν αυτό το πολιτικο-κοινωνικό σκηνικό που στη χώρα μας εξελίσσεται, μεταλλάσσεται, παίρνει χαρακτηριστικά, δυναμικά. Ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Χρήστος Μωραΐτης, ο συντονιστής νομαρχιακής επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο.
Έθριος αναμένεται για αύριο Δευτέρα καιρό στην Κέρκυρα με χαρακτηριστικά του τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη υγρασία. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, η έντασή τους δεν θα ξεπεράσει τα 2 μποφόρ, ενώ απαργά το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης θα επικρατήσει άπνοια. Ειδικότερα οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιο-ανατολική, από νωρίς το μεσημέρι όμως θα στραφούν σε δυτικούς. Τα ποσοστά υγρασίας θα είναι αυξημένα, ιδιαίτερα στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί, και θα κυμανθούν από 64 έως 100%. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κειμενόμενα από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.